Να δούμε τι κομπίνα θα κάνουν οι παίκτες του Πανιωνίου. Καμία. Απευθείας εκτέλεση του Ansari Fard. Και δεύτερη προσπάθεια από την κόντρα ο Καραμάνος. Ο Χαλκιαδάκης που μπήκε στην περιοχή και γύρισε. Η μπάλα δεν απομακρύνθηκε. Ο Μπακασέτας με χώρο για σούτ στα σώματα και το δεύτερο με το δεξί από την κόντρα. 1-1. Ο Καραμάνος ισοφαρίζει το 84. Ο Πανιώνιος σε φάση διαρκείας αποστημένη μπάλα και με τους παίκτες του ΠΑΣ να μην μπορούν να απομακρύνουν. Ισοφαρίζει με τον Τάσο Καραμάνο σε 1-1. Πέμπτο γκολ του Καραμάνου στο πρωτάθλημα. Ο Καπέλ έχασε τη μονομαχία, ο Κουτρουμάνος μπαίνει στη φάση και ο Ολλανδός. Κράτησε ο Μπακασέτας και άλλαξε πολύ ωραία παιχνίδι με τον Μασούρα να κοντρολάρει και να βγαίνει overlap ο Τασουλής. Απέναντι είναι δύο και ο Ansari Fard και ο Καραμάνος. Ο Τασουλής θα σεντράρει, δεν βγαίνει ο Κυριακίδης, ο Καραμάνος γκολ! Ωραίο γκολ, 2-0! Άλλαξαν την μπάλα με μαεστρικό τρόπο από την δεξιά στην αριστερή πλευρά επένδυση του Πανιωνίου. Χωρίς χρονοτριβή έφτασε η μπάλα στον Τασουλή. Και η φάση τελείωσε με επιβλητικό τρόπο. Δεν βγήκε ο Κυριακίδης από τη μικρή περιοχή. Ο Καραμάνος καθαρίζει το μάτς μέσα σε 5 λεπτά για τον Πανιώνιο. Τέταρτο γκολ για τον Καραμάνο στη σεζόν με το κεφάλι. Από την άμυνα έρχεται στημένη φάση για τον Πανιώνιο. Και ανεβαίνει πάλι και ο Ρισβάνης και ο Οικονόμου. Τρίτο κόρνερ των φιλοξενούμενων. Ο Μπρούνο Χαλκιαδάκης βγαίνει κοντά για να δώσει στήριγμα στον Βιγιάλμπα. Αυτός μάλλον απευθείας ψάχνει. Τελικά δεν ήταν απευθείας γιατί ο Καραμάνος βάζει το κεφάλι του και σκοράρει στο 17. Είπαμε ότι ο αέρας σε τέτοιες φάσεις παίζει ρόλο. Ο Βιγιάλμπα εκτέλεσε και το τρίτο κόρνερ. Είχε καταλάβει πλέον τι του προσφέρει ο άνεμος. Του προσέφερε να μαρκάρει στο Καραμάνο. Και αυτός πέτυχε το πρώτο του γκολ φέτος στο κύπελλο, τέταρτο στη χρονιά. Χράκης, πάσα για τον Βιγιάλμπα, είναι την τρίτη μοχλή του Πανιωνίου μέχρι τώρα η σέντρα στο ύψος του πέναλ. Την μπάλα πέρασε πάνω από τον Καραμάνο. Κάνε κίνηση εκεί. Πιέζει ο Τασουλής. Βιθούλκας σε μία από τις σπάνιες επαφές του με την μπάλα. Την έχασε καθαρά τον Οικονόμου. Ο Καραμάνος θέλει να γυρίσει μέτωπα προς την εστία, θα βγάλει για τον Χαλκιαδάκη. Μπάλα στο αριστερό, το σουτ στα δίχτυα. Ότι δεν κατάφερε νωρίτερα ο Χαλκιαδάκης, το κατάφερε τώρα με μια πιο δύσκολη προσπάθεια, είναι η αλήθεια. Και πολύ καλό αριστερό, έφυγε με πολύ δύναμη μπάλα από το πόδι του. Προσπάθησε ο πολίτης στη γωνία του, ήρθε σε επαφή με την μπάλα, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο, ώστε να την βγάλει από την εστία. Και ο Πανιώνιος στο 36 θα ανοίξει το σκορ. Εδώ ξανά από την ατομική προσπάθεια του Χαλκιαδάκη. Στις αποστολές ο Μιλούνοβιτς στα τελευταία παιχνίδια είναι μονίμως του σκόρερς της κριτικής ομάδας. Κινητήριος μοχλός μεσοεπιθετικά του Πλατανιά. Τώρα ο Πανιώνιος είναι η πρώτη φορά που ανεβάζει τις γραμμές του. Ο Μπουμάλ ψάχνει να βρει το κοντρόλ. Σε πρώτο χρόνο δεν το είχε. Σε δεύτερο όμως φέρνει την μπάλα μπροστά και πάει στο ένας εναντίον ενός. Περνάει ο Μπουμάλ, έκανε τη σέντρα στην καρδιά της άμυνας. Καραμάνος δοκάρει. Φεύγει ο βοηθός προς τη σέντρα. Σέντρα δείχνει ο διαιτητής. 1-0. Πρώτη τελική για τον Πανιώνιο στο παιχνίδι και γκολ. Καραμάνος από Μπουμάλ. Επανάληψη προηγούμενου έργου. Πάλι ασίστ ο Μπουμάλ. Πάλι γκολ ο Καραμάνος. Όπως το Λεβαδιακό, όπως την προηγούμενη αγωνιστική, το πρώτο γκολ της ομάδας της Νέας Σμύρνης. Σέντρα του Μπουμάλ από τα δεξιά. Στον πανθρακικό του Ακυμάντζιου. Δεύτερο ημίχρονο. Ναβάρο. Ριζβάνης πρόλαβε το Φαβάλι. Βιγιάλμπα. Μπακασέτας. Τον έκλεισε ο Νικολάου. Βοήθησε ο Μαχαίρας. Έχει πάει ο Στάθης δεξιά. Έχουν αλλάξει οι θέσεις. Μπουμάλ γυρίζει κεφαλιά στα δίχτυα. 0-1 Καραμάνος. Στα 26 δευτερόλεπτα ο Πανιώνιος σκοράρει. Δεύτερο γκολ του Καραμάνου στη σεζόν. Τρίτο για τον Πανιώνιο.
στο δεύτερο ημίχρονο αγώνων του στη Super League. Ο Μπουμάλ ωραία σέντρα γυρίζει, ο Καραμάνος. Ένα σημείο περίμενε ο Σιώπης, έδωσε στο Μπουμάλ. Στην πλάτη του ο Κρόλ, τον απέφυγε. Καλύπτει ο Κεϊτά, πιέζει ο Γεωργίου, κρατά ο Μπουμάλ. Εποφελήθηκε ο Κρόλ. Καλτσάς. Λάθος του Αντέτζο, ο Καραμάνος με τον Βιγιάλμπα δίπλα του, σουτάρει ο Βιγιάλμπα, 1-0, ανοίγει το σκορ ο Τάσος Μπακασέτας. Τέταρτο γκολ για τον Μπακασέτα στο πρωτάθλημα. Είναι αυτός που βάζει μπροστά και απόψε τον Πανιόνιο στο σκορ. Γκολ που έρχεται για τους γηπεδούχους από το λάθος του Αντέτζο. Θανασιάδης, πλάγιο out και τώρα ο Ζουνίδης σε αντίθεση με την προηγούμενη φάση που άφησε χωρίς να βιάζεται και το πλάγιο out, ήταν αυτός που ουσιαστικά το εκτέλεσε στέλνοντας γρήγορα στον Καραμάνο. Αλλά μετά ο Μπουμάλ κλείστηκε. Και κλείστηκε καλά για το Παθραϊκό από το Μεχία. Μπακασέτας κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα πάει στα δίχτυα από τον Καραμάνο. Πρώτο γκολ για τον Καραμάνο με τη φανέλα του Πανιωνίου. Στο 38. Καραμάνος που σκοράρει μετά από 116 ημέρες. Τέταρτη συμμετοχή για τον Καραμάνο στα 5 παιχνίδια πρωταθλήματος. Βγάζει τα βέλη από τη φαρέτρα έχοντας πληγώσει. Ο Τζιόλης επιμένει, ο Ατρόμητος πάλι κλέβει ο Τζιόλης. Διώχνει ο Κίτσιου. Ο Λαζαρίδης αμιλά στον Πίτου Γκαρσία. Παπάζογλου. Μπάλας. Κυβρακίδης. Κατσουράνης. Ο Καραμάνος. Πολύ ωραία ενέργεια. Πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ. Τρίτο τέρμα για τον Τάσο Καραμάνο στο φετινό πρωτάθλημα. Έξοχη ενέργεια από τον επιθετικό του Ατρομήτου μετά από την υπέροχη παλιά του Κώστα Κατσουράνη. Εδώ υπάρχουν πολλά νεύρα ανάμεσα σε Κάτσε και Καραμάνο. Βλέπω και τον Αθανασιάδη πηγαίνει εκεί. Προσπαθεί ο Κυβρακίδης και ο Νίκος Λαζαρίδης πολύ πιο... Λαζαρίδης τώρα. Ο Κατσουράνης για τον Καραμάνο. Γυρίζει χαμηλά ο Παπάζογλου. 1-1. Στο 83. Νέο ενδιαφέρον στο μάτς. Και με εξαιρετική αγωνία τα τελευταία 7 λεπτά. Το παιχνίδι στη Βέρεια της Βέρειας με τον Πανθρακικό έχει τελειώσει με αποτέλεσμα 0-1. Καραμάνος. Δημούτσος, Ναπολεόνι. Καραμάνος, Ναπολεόνι, ξανά περνάει. Ο Ιταλός θα κάνει hat-trick. Το 12ο λεπτό των καθυστερήσεων, το 3-0, τους πέρασε όλους. Αφιερωμένο στην Ρώμη. Ο Στέφανο Ναπολεόνι θα πάρει και το τίτλο του MVP της αναμέτρησης από τον Κορμπούνοφ. 3 γκολ από τον Ιταλό. Μπεν σταματάει την πάσα του Καράσκο για τον Ναπολεόνι. Ο Μπεν, ο οποίος θέλει να συνεργαστεί με τον Κάμπορα. Γύρισε ο Κάμπορα, δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα. Το ότι πήρε ο Ούμπιδες, τώρα Ναπολεόνι. Κρατάει ο Ιταλός. Φωνάζει τον Δημούτσο να πάει πιο πέρα, να μείνουν όλοι μαζί στον ίδιο χώρο. Ο Μπρίτο με το αριστερό έκανε τον σούτ, ισοφαρίζει ο Ατρόμητος στο 89. Ποσοστό κατοχής μπάλας υπέρ της ομάδας του Περιστερίου που έψαχνε τρόπο για να δημιουργήσει μία ευκαιρία.
απήχε των καλών στιγμών από το 49 και μετά. Στο 89 ο Μπρίτο, μία από τις τρεις αλλαγές που έκανε ο Κορακάκης, ένας από τους τρεις που ήρθανε από τον πάγκο, βρίσκεται σε θέση βολής. Με τον Σανκαρέ είναι πιο γρήγορος ο Ιταλός και διεισδυτικός, θέλει να μπει στην περιοχή, δραβιέται προς το πλάι. Ο Αφρικανός θα κόψει με εντυπωσιακό τάκλι και μάλιστα δεν θα κερδίσει ούτε το πλάι ο Αντρόμητος. Ο Λούι όμως πουλάει την μπάλα στα πόδια του Αγκουαζή, ο οποίος έχει χώρο ακόμη και για σουτ. Καθυστέρησε ο Αλγερινός. Περνάει στον Ούμπιδες, δύο παίκτες του Αντρόμητου στην περιοχή. Σημαδεύει τον Παπάζογλου που παίρνει την κεφαλιά. Γκολ! 1-0 ο Αντρόμητος από τον Καραμάνο. Στο 18 ο Τάσος Καραμάνος είναι αυτός που βάζει μπροστά την ομάδα του. Από την εξαιρετική έμπνευση του Ούμπιδες είναι την κίνηση Παπάζογλου και Καραμάνος στην περιοχή. Ο Καραμάνος είναι αυτός που βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, την έστειλε στην γωνιά του Κοζίσκι για να ανοίξει το σκορ. Εδώ ο Στάικος Βεργέτης που είδε την ομάδα του ουσιαστικά στην... Στο ξανά, αλλά δεν περνάει από τον πρώτο αμυντικό που είναι ο Μανιάτης. Ο Ντομίγκες, ο Μήτρογλου θέλησε να μπει στη φάση, ο Ούμπιδες τώρα. Έχει άδειο γήπεδο από τα αριστερά. Ξανά ο Κοντοές, ο οποίος είναι πάρα πολύ απειλητικός. Ο Κοντοές θέλει να γυρίσει, βάζει το τάκλιν, την προβολή ο Μποτία. Η σέντρα από τον Ούμπιδες για τον Απολεώνη με τη μία στον Παπάζογλου. Γυρίζει αυτός, μπερδεύεται ο Καραμάνος. Γκολ! Ο Καραμάνος το έψαξε. Στην τρίτη του προσπάθεια το βρήκε. Στο 30 ανοίγει το σκορ. Ατρόμητος Ολυμπιακός 1-0. Απογοητευμένος ο Μίτσελ, αλλά το παιχνίδι έδειχνε ατρόμητο τα τελευταία λεπτά. Με τον Καραμάνο δύο φορές και τον Παπάζογλου να χτυπούν την πόρτα του γκολ. Τα πόδια των φιλοξενούμενων συνολικά είναι στο 40-60. Ο Παπαδόπουλος τώρα, δύο του Ατρομήτου με τρεις του Πανθρακικού για τον Καραμάνο. Πίσω του είναι ο Ούμπιδες, ο οποίος έχει στην κατοχή του την μπάλα και σουτάρει δυνατά από το φωτοβολίδα από τον Αργεντινό. Τι γκολ ήταν αυτό από τον Χαβιέρ Ούμπιδες, απίστευτο γκολ. Στο 79 όλο το γήπεδο χειροκροτεί τον Αργεντινό για το εκπληκτικό αυτό γκολ. Ανήμπορος να αντιδράσει αυτή τη φορά ο Πασχαλάκης. 1-3 για τον Ατρόμητο, ο οποίος δεν είχε σκοράρει στα τρία τελευταία μάτς και δείχνει να ξεμπουκώνει σήμερα. Στο 79, 3 τα τέρματα του Ατρόμητου. 21 λεπτά, 0-0. Ατρόμητος με 10 από το 16 αποβολή του Φιτανίδη. Γκαρσία εκτέλεσε 1-0. Καραμάνος στο 22. Πάλι δίνει τη λύση στην επίθεση. Πρώτος στην μπάλα. Νικάει τον Παντή. Ο Ατρόμητος παίζει με 10 και σκοράρει. Πέμπτο γκολ του Καραμάνου. Έχει ένα γκολ ανά 4 τελικές. Πρώτο στην ιστορία του Ατρόμητου απέναντι στον Αστέρα από το 8 και μετά. Σιδεράκης εύκολα. Και να πρεσάρει ψηλά ο Ατρόμητος. Ο Γάλλας πολύ ωραία αλλάζει την μπάλα με τον Καλτσά. Παίζεται λέει ο διαιτής. Λαζαρίδης. Για τον Φάμπιο πανέξυπνα. Έχει τη λύση του Καραμάνου. Φάμπιο πασάρει. Καραμάνος κοντρόλ και 2-0. Ο Ατρόμητος που βρήκε χώρο και με την ταχύτητά του στην αντεπίθεση εκτελεί την άμυνα της Καλονής για δεύτερη φορά στο μάτς στο 67. Πολύ γρήγορα, πολύ απλά, πολύ ωραία πάσα από τον Λαζαρίδη στον Φάμπιο για να δώσει αυτός με τη σειρά του την ασίστ για τον Καραμάνο. Φτάνει τα 4 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα σε 18 αγώνες. Εδώ η παλιά του Λαζαρίδη, ωραία. Ούμπιδες. Πολύ γεμάτο παιχνίδι από την αριστερή πλευρά από τον Ατρόμητο. Πολύ λιγότερο από τη δεξιά. Ο Νάστος δεν έχει τέτοια ανεβάσματα, δεν έχει συνδυασμούς στατιστικούς. Λαζαρίδης στο μισό γήπεδο τώρα ο Ατρόμητος. Κίνηση Παπαδόπουλου, Λαζαρίδης παίζει με τον Καραμάνο. Τακουνάκι φανταστικό. Παπαδόπουλος, ευκαιρία, γκολ.
με την παρεμβολή από τον Ιγκλέσια στο 33. Καταπληκτικά πράγματα κάνουν οι παίκτες του Παράσχου, με ωραίους συνδυασμούς, εμπνεύσεις, κινητικότητα. Δίκαια φτάνουν στον γκολ μετά από πολλές ευκαιρίες. 1-0 με τον Ιγκλέσια στον Αργεντινό παιχνίδι, το 5ο του τέρμα εφέτος. Το δεύτερο σκόρε πλέον στη σεζόν πίσω τον Παπαδόπουλο. Στο 17. Παπαδόπουλος έχει οπισθοχωρήσει, απομακρύνει με κεφαλιά. Κατεβάζει ωραία ο Ούμπιδες και από τον Καραμάνο για τον Πίτου Γκαρσία. Φάμπιο και πάλι προσπαθεί να βρει τον Καραμάνο. Θα μπει στη μεγάλη περιοχή με τη μία, το σουτ γκολ. 1-0 για την ομάδα του Γιώργου Παράσχου με τον Καραμάνο. Με κεκτημένη ταχύτητα από το τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Ο Καραμάνος σκοράρει και πάλι στο 17. Ανοίγει για τον Ατρόμητο το σκορ. Εδώ επιθετικός της φιλοξενούμενης ομάδος. 2 γκολ με τον Πανθρακικό. Ανοίγει το σκορ. Και σήμερα ο Τάσος Καραμάνος απέναντι.